Ο Πρωθυπουργός περπάτησε σήμερα σε εμπορικούς δρόμους του Αυλώνα και συνομιλώντας με πολίτες αναφέρθηκε στις πολιτικές στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος, ενώ έστρεψε τα πειρά του στον Αλέξη Τσίπρα, που υπενθύμησε χθες το ΕΓΑΛΕΟ ότι ως κυβέρνηση είχε επαναφέρει τη 13η σύνταξη, υποσχόμενος αναδρομικά σε όλους και αυξήσεις σε όσους έχουν προσωπική διαφορά, με την κυβέρνηση να λέει σήμερα πως αυτά κοστίζουν 10,5 δις ευρώ. Είδα και τον κύριο Τσίπρα να περιοδεύει χθες το ΕΓΑΛΕΟ και να τάζει σε λίγους ηλικιωμένους συνταξιούχους οι οποίοι είχαν μαζευτεί να τον ακούσουν. Τι, ότι θα διορθώσει, λέει, τις αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου που αυτός ψήφισε. Πόσο δούλευε άλλο. Έταξε πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Και ένα κράτος οφείλει να στηρίζει τους πολλούς, όχι τους λίγους. Δημιουργεί τέτοιες κοινωνικές ανισότητες η πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Που όποιος ήταν στη μεσαία τάξη έχει φύγει πια προς τα κάτω. Φτωχοποιείται καθημερινά. Το νούμερο ένα πρόβλημα των οικοκυριών παραμένει η ακρίβεια. Με την απόσταση της τιμής να μεγαλώνει από το χωράφι στο ράφι. Πεσοκέρδια. Έχουν βάλει το καλάθι καταναλωτή, έχουν μειώσει την ποσότητα και έχουν ακριβήνει τις τιμές. Μήλα πολλούνται από παραγωγούς το μισό ευρώ το κιλό για να τα δούμε σε λαϊκές αγορές κοντά ή κάτω από το 1 ευρώ, αλλά σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ ακόμα και πάνω από το 1,80. Το μήλο που αγοράζουμε αυτή τη στιγμή, την πρώτη ποιότητα είναι 60-65 λεπτά. Και πουλάμε το 1 ευρώ. Την οτρόφη πολλούν το εγωπρόβιο γάλα από 1,5 ευρώ το λίτρο, όμως βλέπουν τη φέτα να πωλείται στα 15-16 ευρώ το κιλό και τα πρόβια γιαούρτια των 240 και 300 γραμμαρίων σε τιμές άνω του 1,5 ευρώ. Στον Εύρο προφασίζονται τη χαμηλή λιποπεριεκτικότητα του πρόβιου γάλακτος με πρόσχημα να μειώσουν τις τιμές στον παραγωγό και όχι στο ράφι. Έμποροι και παραγωγοί λαϊκές απορροφούν το αυξημένο κόστος, όμως βλέπουν αδικαιολόγητα υψηλότερες τιμές των ίδιων προϊόντων σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ. Παρόμοια εικόνα και στο ελαιόλαδο, όπου η τιμή παραγωγού στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο φτάνει το ανώτερο τα 5 ευρώ, όμως βλέπουμε επώνυμα ελαιόλαδα να πωλούνται σε τιμές από 7,5 έως 9 ευρώ και παραπάνω.